επίσης είμαστε με ταχυτά αδρανών. Πιστεύω ότι το αργότερο σε ένα μήνα θα έχουμε βρει λύση για το συγκεκριμένο θέμα. Πώς θα γίνει θαύμα δηλαδή, πώς. Θα έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχει ιδιώτης ο οποίος σε ένα μήνα θα αδειοδοτηθεί για αυτή την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μα που σημαίνει ότι έχει και χώρο. Υπάρχει χώρος, θα υπάρχει άδεια κανονικά και θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τα αδρανή υλικά. Δηλαδή κάποιος ιδιώτης, για να το καταλάβω κι εγώ απλά, πήρε μηχανήματα. Δηλαδή τα αδρανή θέλουν και. Θα έχει σπαστήρα, ναι, για υλικά, θα έχει σπαστήρα για ξύλο, θα έχει ζυγαριά, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί δεν θα είναι πλέον δωρεάν. Όλα τα φορτηγά θα ζυγίζονται όπως και του Δήμου και θα πληρώνουν κανονικά, θα πηγαίνουν και θα γίνεται η ανακύκλωση των υλικών. Άρα κάποιος συμπατριώτης μας εκμεταλλεύεται τα σκουπίδια για να κάνει μια εργασία. Είχε προνοήσει και είχε προχωρήσει γιατί το παλεύει πάνω από 3 χρόνια να αδειοδοτήσει ένα τέτοιο χώρο. Μάλιστα. Περίπου ξέρουμε πού είναι. Είναι σε περιοχή 7 χιλιόμετρων από την πόλη της Χίου. Βόρεια ή νότια. Στο κεντρική. Στην κεντρική Χίου. Στην κεντρική Χίου.